Κλείνει κάπως θετικά η χρονιά νομίζω για τον Όφη, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι θα τερματίσει την 7η θέση. Είναι μια, για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Μην ξεχνάμε ότι ο στόχος του Όφη είναι πάντα να τερματίζει για μένα στις ψηλές θέσεις. Νομίζω ότι και η 7η θέση είναι μια αρκετά καλή θέση. Δεν είναι κακή. Και νομίζω και τις καλές εποχές του Γκέραρτ. Ποτέ ο Όφη δεν ήταν στις 5 πρώτες θέσεις πάντα. Υπήρχαν κάποιες φορές που είτε τερμάτιζε 7η, είτε 8η, είτε 9η. Ότι είναι μια αρκετά καλή θέση. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, αυτό λέω συνέχεια. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που πρέπει, άσχετα με όποιες διαφορές έχουμε, με το πώς στείνεται η ομάδα, με το τι κάνει, με το ποιες μεταγραφές παίρνουν, αυτό είναι δικό του θέμα. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που βάζει τα ωραία του λεφτάκια. Και υπάρχει μια οικονομική σταθερότητα και αυτό είναι που μετράει. Και πρέπει αυτόν τον άνθρωπο όλοι οι ομιλίτες να τον στηρίξουν. Για την κατάληξη που είχε το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα, λέγαν όλοι των τελευταίων ετών. Υπέροχο, υπέροχο. Μ' άρεσε πάρα πολύ και στην ουρά και στην κορυφή. Πήγανε λίγο να μου το χαλάσουν, ρε παιδί μου, στο τέλος οι προέδροι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Έχεις ένα τόσο ωραίο πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό που είχαμε χρόνια να το δούμε και πάντα κάτι γίνεται, ρε παιδί μου, και μας το χαλάνε με τις όποιες διαφορές τους και δεν ξέρω τι. Πάντως, πραγματικά νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Είχε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν συμφωνώ με τα μπαράζ που γίνονται. Θα πρέπει, για μένα, η γνώμη μου είναι να αυξηθούν οι ομάδες και να υπάρχει ένα πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι το τέλος και βγαίνει ο πρωταθλητής και πέφτουν αυτοί που πρέπει να πέσουν. Αλλά και έτσι όπως έχει γίνει, νομίζω ότι ήταν ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ καλό και πολύ ανταγωνιστικό μέχρι τέλος που μας κράτησε το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και για την εθνική ομάδα, Μινά, μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία? Δηλαδή το πρωτάθλημα έδειξε φέτος συναρπαστικό και βελτιωμένο. Η εθνική μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό? Κοίταξε, εάν οι ελληνικές ομάδες δεν επενδύουν και δεν βλέπουν τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, δυστυχώς δεν θα υπάρξει κάτι καλό. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω ότι κάτι καλό γίνεται. Κάποια έσοδα που έχουν οι ομάδες θα πρέπει να τα κοιτάξουν, να τα πάνε στις ακαδημίες. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω εγώ άλλη λύση. Πρέπει οι ακαδημίες από τις ομάδες να λειτουργούν ακόμη καλύτερα. Ωραία. Τέλος, δεν μπορώ να μην σου ζητήσω ένα σχόλιο. Είναι η μέρα που το Ηράκλειο πανηγυρίζει το σχολικό πρωτάθλημα και επειδή πρόσφατα τα λέγαμε, έχεις πάρει αυτή τη χαρά, έχεις γίνει πρωταθλητής Ελλάδος με σχολείο του Ηρακλείου. Νομίζω θα ήθελες να δώσεις τα εύσημα στα παιδιά. Ναι, το λέγαμε και πριν και μάλιστα και πριν λίγο μου είπες ότι έχει και παγκόσμιο φέτος, οπότε πραγματικά εύχομαι ολόψυχα από την καρδιά μου τα παιδιά αυτά να πάνε στο παγκόσμιο. Γιατί όχι να το πάρουν, γιατί μαθαίνω ότι έχουν μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα και το όφελός τους θα το δούνε μετά από χρόνια.